είναι ένα θετικό μέτρο, ένα μέτρο που το θέλουμε, έτσι ώστε να υπάρξει ένας περιορισμός όσο το δυνατόν περισσότερο της, θα έλεγα, μαύρης, απλήρωτης υπερεργασίας. Πρακτικά αυτή την ώρα τι συμβαίνει? Υπήρχαν κλάδοι και υπάρχουν ακόμη και τώρα, στους οποίους αναγκάζουν πολλές φορές το προσωπικό να κάτσουν 2 και 4 ώρες πλέον του νόμιμου ωραρίου, χωρίς να αμείβονται, γιατί αυτά δεν δηλώνονται πουθενά. Με την ηλεκτρονική κάρτα αυτόματα ενημερώνεται το εργάνη και για την είσοδο αλλά και για την έξοδο του εργαζόμενου από την επιχείρηση, οπότε καταγράφονται τυχόν υπεροριακή απασχόληση. Μαύρη εργασία όμως όχι. Δεν μπορεί να την πιάσει τη μαύρη εργασία, αν ο άλλος δεν φαίνεται πουθενά. Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα είναι ένα μέσο το οποίο βοηθάει προς τη σωστή κατεύθυνση. Πάλι όμως χρειάζονται οι ελέγχοι, έτσι ώστε να διαπιστώνεται ότι δεν χτυπάει, παραδείγματος χάρη, ένας εργαζόμενος στην κάρτα του και παραμένει στο χώρο εργασίας. Ωστόσο όμως λύνει τα χέρια του ελεγχτή αν στην περίπτωση πιάσει τον εργαζόμενο στην επιχείρηση ενώ έχει χτυπήσει την κάρτα εξόδου. Εκεί τα πρόστιμα είναι πολύ μεγάλα και πολύ αυστηρά και συμμορφώνονται πολλοί εργοδότες. Η αλήθεια είναι ότι κλάδοι όπως π.χ. ο τραπεζικός που είχαμε μεγάλη μαύρη και απλήρωτη πολλές φορές υπερεργασία δείχνει να λύνει ένα μεγάλο μέρος έτσι αυτής της παραβατικότητας. Από εκεί και πέρα όμως αλόβητοι μένουν κάποιοι κλάδοι που έχουμε μεγάλη παραβατικότητα, όπως ο ξενοδοχειακός κλάδος, που δεν μας λένε πότε θα ξεκινήσει η εφαρμογή τους. Τώρα για ποιους έχει γίνει? Είναι για κάποιους συγκεκριμένους κατηγορίες στο βιομηχανικό κλάδο. Και έχει ξεκινήσει τώρα. Φυσικά τα παρατράγουδα, συγγνώμη για την έκφραση, τα έχουμε. Όπως καταγγελία που μου έγινε πρόσφατα από εργαζόμενος, που αντί για την ηλεκτρονική κάρτα που προβλέπεται από τον νόμο, που εμείς γνωρίζουμε, ξαφνικά ένας εργοδότης ζητάει να με δαχτυλικό αποτύπωμα ο κάθε εργαζόμενος να επιβεβαιώνει την ώρα εισόδου και την ώρα εξόδου της επιχείρησης. Αυτό φυσικά δεν το έχουμε αφήσει έτσι, το ελέγχουμε. Ήδη έχει γίνει ανάλογη επικοινωνία με την επιθεώρηση εργασίας, αλλά σίγουρα αυτή η αρμόδια αρχή που πρέπει να δώσει απάντηση είναι η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, αν αυτό που θα γίνεται είναι νόμιμο ή όχι. Ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα για μας, θα παραβιάζει εννοείται. Υπάρχει η συνήθις οδός που είναι η ηλεκτρονική κάρτα και καλό είναι να εφαρμόσουν την ηλεκτρονική κάρτα. Γενικώς όμως δεν μπορεί να απελευθερωθεί η ασυδοσία. Φυσικά. Πρέπει ο κάθε νόμος να προβλέπει και τις διαδικασίες για κάθε προβλεπόμενο μέτρο. Άρα λοιπόν αυτό δεν προβλέπεται από πουθενά, απλά θέλουμε μια επιβεβαίωση από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μάλιστα. Πάντως, εσάς η στάση σας είναι ξεκάθαρη ότι κάτι τέτοιο δεν είναι ανοιχτό. Ναι, δεν το θέλουμε, δεν είναι ανοιχτό. Παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα και αντιδρούν ήδη και οι εργαζόμενοι στην ενεργή επιχείρηση που μας έκαναν και την καταγγελία. Δεν θα το αφήσουμε έτσι, ωστόσο, όμως θέλουμε και τις άποψεις της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων.